Για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, τις πρωτοβουλίες που παίρνει η αξιωματική αντιπολίτευση, θα συζητήσουμε τώρα με τον κύριο Νάσο Ηλιόπουλο, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος στρατηγικής επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και υποψήφιος βουλευτής στην Αθήνα. Καλησπέρα, κύριε Ηλιόπουλε. Σας ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Να πάρω το πρώτο σχόλιο σας για αυτά που, τα τραγικά που βιώνουμε όλοι μας αυτές τις μέρες και αμέσως μετά να δούμε λιγάκι και τις πρωτοβουλίες του Αλέξη Τσίπρα και με τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι ώστε να ρηχθεί άπλετο φως στην υπόθεση, να δούμε τι γίνεται και με τις συμβάσεις, την τρύπα των 600 εκατομμυρίων που γίνεται λόγος. Κοιτάξτε, αυτές τις στιγμές πρέπει όλοι να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Και πρέπει να είμαστε όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί είναι λίγες ώρες, λίγες μέρες που οι άνθρωποι έχουν θάψει τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Δεν μπορούμε να το ξεχνάμε αυτό. Και αισθάνομαι ότι όποιος έχει δημόσιο λόγο, όποιος έχει δημόσιο βήμα, το πρώτο που οφείλει να κάνει, το πρώτο που όλοι μας οφείλουμε να κάνουμε είναι να ακούσουμε με προσοχή. Και να ακούσουμε, κύριε Καρυπίδη, τους ανθρώπους που μιλούσαν τόσο καιρό για αυτό το οποίο έγινε. Και πρώτα απ' όλα τους μηχανοδηγούς, τους ανθρώπους που το 2021 και το 2022 είχαν στείλει τρία εξώδικα στο Υπουργείο και στον ΟΣΕ, τρία εξώδικα τα οποία προειδοποιούσαν, τρία εξώδικα τα οποία δεν επιτρέπουν ούτε στον κύριο Καραμαλή 10 μέρες πριν τον συμβάν να βγαίνει και να λέει στη Βουλή ότι είναι ντροπή να θέτει αντιπολίτευση ζητήματα ασφάλειας. Τρία εξώδικα τα οποία δεν επιτρέπουν ούτε στον κύριο Οικονόμου να βγαίνει και να λέει ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν γνώριζε για το τι συνέβαινε στον ΟΣΕ. Ξέρετε πότε είδε ο κύριος Καραμαλής και οι δύο υφυπουργοί του και ο Γενικός Γραμματέας τους εργαζόμενους στο ΟΣΕ αυτά τα 4 χρόνια? Ποτέ. Ποτέ. 3,5-4 χρόνια στην κυβέρνηση δεν ήταν ποτέ τους εργαζόμενους που προειδοποιούσαν. Άρα θα πω το πολύ απλό ότι εδώ που βρισκόμαστε, σεβασμός στα θύματα σημαίνει σεβασμός στην αλήθεια και η κυβέρνηση πρέπει να δώσει πάρα πολύ συγκεκριμένες απαντήσεις. Ναι. Ωστόσο όμως η δημοσιότητα που είχε δοθεί και με τις αναφορές των εργαζομένων, των μηχανοδηγών, να σας αναφέρω επειδή υπήρξατε και εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς από αυτήν εδώ την εκπομπή πάνω από 2-3 φορές, τον τελευταίο 1,5 χρόνο αναδείξαμε τα προβλήματα, δεν εισακουγόταν οι απόψεις αυτών των ανθρώπων. Και θέλω να ρωτήσω, ο ΣΥΡΙΖΑ τι έκανε όταν οι άνθρωποι αυτοί κάναν αυτές τις αναφορές, τους είχε πάρει κάποιες πρωτοβουλίες? Αυτό το οποίο κάναμε εμείς όλο το προηγούμενο διάστημα ήταν ότι πρώτα απ' όλα όλες αυτές τις ερωτήσεις τις φέρναμε στη Βουλή. Όλες αυτές οι ερωτήσεις ερχόντουσαν στον κοινοβουλευτικό έλεγχο και ζητούσαμε, διεκδικούσαμε ακριβώς από την κυβέρνηση να δώσει τις απαντήσεις που έπρεπε να δοθούν. Και ποιες ήταν οι απαντήσεις που έδινε η κυβέρνηση? Ότι όλα είναι καλά. Ότι όλα αυτά είναι προβοκάτσιες, ότι όλα αυτά είναι ψέματα, ότι όλα αυτά είναι προσπάθειες ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να σπηλώσουν το εντός πολλών εισαγωγικών φανταστικό έργο το οποίο γίνεται στους σιδηροδρόμους. Τι λέει η πραγματικότητα? Η πραγματικότητα λέει ότι δεν είναι μόνο το έργο της τηλεδίκησης το οποίο έχουμε συζητήσει τόσο πολύ. Και επιτρέψουμε μια μεταφορά. Η τηλεδίκηση είναι σαν να συζητάμε για τον αυτόματο πιλότο. Υπήρχε πύργος ελέγχου όλα αυτά τα χρόνια. Τα τρένα δεν πήγαιναν στα τυφλά, κύριε Καρυπίδη. Ποιος ήταν ο πύργος ελέγχου? Ότι υπήρχε τηλεδίκηση στη Λάρισα μέχρι το 19. Ότι ο σταθμός της Λάρισας είχε 25 και όχι 10 σταθμάρχες. Όπου μάλιστα ο ένας ήταν ο τραϊκός σταθμάρχης του πώς βρέθηκε εκεί χωρίς εμπειρία, χωρίς εκπαίδευση. Ότι υπήρχε κέντρο δευτεροβάθμιου ελέγχου στην Καρόλη, το οποίο λειτουργούσε μέχρι το 20. Και κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο αποκαλύφθηκε αυτές τις μέρες, ότι το 19 είχε τοποθετηθεί το σύστημα GSMR στα τρένα. Ένα σύστημα, επιτρέψτε να το πω λίγο σχηματικά για να συνεννοηθούμε, ομαδικής επικοινωνίας σταθμαρχών και οδηγών σιδηροδρομικών. Το οποίο θα μπορούσε, αν κάτι από όλα αυτά λειτουργούσε, σήμερα θα μπορούσαμε να είχαμε γλιτώσει το τραγικό δυστύχημα. Σε αυτά πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση και δεν μπορεί να κρύβεται ούτε ο κύριος Καραμαλής, ούτε ο κύριος Μητσοτάκης και προφανώς ούτε οι υφυπουργοί και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου που είναι εξαφανισμένοι όλες αυτές τις μέρες. Σήμερα το είπατε και εσείς, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι ο Πρωθυπουργός δεν γνώριζε, λέει, για τη διάλυση του ΟΣΕ και σχολιάζω εγώ, όπως δεν γνώριζε και για τις υποκλοπές και όλα τα προηγούμενα που βιώσαμε όλοι και αναδείξαμε. Το ερώτημα είναι το εξής. Πριν την επομένη του τραγικού δυστυχήματος, είχε προγραμματιστεί ο κύριος Μητσοτάκης να είσαι στη Θεσσαλονίκη και να εγκαινιάσει την τηλεδιοίκηση ή να αναδείξει τον εξυγχρονισμό του ΟΣΕ χωρίς να υφίσταται αυτό? Ισχύει αυτό? Ήταν στο επίσημο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού ότι την επόμενη μέρα από το ατύχημα θα βρισκόταν, τη μέρα που ξημέρωνε το ατύχημα, θα βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη να εγκαινιάσει την τηλεδίκηση, ένα έργο το οποίο δεν έχει ολοκληρωθεί. Ο πρώτος που το κατήγγειλε αυτό ήταν ο πρόεδρος των μηχανοδηγών, με ανάρτησή του λίγες ώρες πριν το ατύχημα, με μια, αν θέλετε, τραγικά προφητική ανάρτηση, γιατί σήκωσε φωτογραφία της τέντας που στηνόταν στη Θεσσαλονίκη και αναρωτιόταν ο άνθρωπος που παρέντησε, όταν μιλάμε για τον πρόεδρο του σωματείου, είναι άνθρωπος ο οποίος θα μπορούσε να οδηγάει το συγκεκριμένο τρένο. Δεν είναι κάποιος εργατοπατέρας όπως θέλει ο κύριος Μητσοτάκης να μας τον εμφανίσει.
Ο κ. Μητσοτάκης θα βρισκόταν εκείνη τη μέρα για να πουλήσει αυτό το οποίο πουλάει όλα αυτά τα χρόνια. Επικοινωνία. Επιτρέψτε μου όμως ένα μικρό σχόλιο. Το να βγαίνει ο Πρωθυπουργός, ο οποίος είχε πει δεν γνωρίζω για τη μελέτη ότι είναι το ίδιο να είσαι σε ράτζο με το. Ότι δεν είναι το ίδιο να είσαι σε ράτζο με το να είσαι ΜΕΤ. Θυμάστε στη Βουλή ότι δεν γνωρίζω να υπάρχει μελέτη. Αν ξέρετε κάτι, να μου τη φέρετε. Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος δεν ήξερε για τις υποκλοπές και να βγαίνει και σήμερα και να λέει ότι δεν ήξερε και για τον ΟΣΕ, πέρα από το ότι είναι ψέμα, πέρα από το ότι προσβάλλει αυτή τη στιγμή τη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν τόσο άδικα στα Τέμπη, στην πραγματικότητα δείχνει πώς αντιμετωπίζει και τους ανθρώπους που τον στηρίζουν, τους ανθρώπους που τον ψήφισαν. Τους αντιμετωπίζει ως ανθρώπους οι οποίοι αδυνατούν να κατανοήσουν τα βασικά. Ότι περίπου η κοινωνία δεν καταλαβαίνει τα κρίσιμα και τα βασικά αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης για να σώσει τον εαυτό του επιλέγει τη γραμμή της άγνοιας. Επιλέγει όμως μια γραμμή η οποία προσβάλλει, ξαναλέω, όχι μόνο τη μνήμη των θυμάτων. Στο τέλος προσβάλλει συνολικά την κοινωνία και τους πολίτες. Η κοινωνία και οι πολίτες που παρακολουθούν άναυδη, έτσι, και είναι στους δρόμους, στις πλατείες και ιδιαίτερα τα νέα παιδιά και ζητάνε δικαιοσύνη, να απαντηθούν τα μίληκτα ερωτήματα και να αποδοθεί αυτή η δικαιοσύνη. Είστε αισιόδοξος? Εδώ βλέπουμε σε πολιτικό επίπεδο με αυτές τις δηλώσεις και του κυβερνητικού εκπροσώπου, μάλλον δεν έχουμε να περιμένουμε και πολλά. Η δικαιοσύνη κάνει τη δουλειά της σωστά, ενεργεί σωστά? Κύριε Γαρπίδη, να ξεκινήσω από το πρώτο. Ο κύριος Μητσοτάκης βιάστηκε την πρώτη μέρα να βγει και να μιλήσει για ένα τραγικό ανθρώπινο λάθος. Βιάστηκε από την πρώτη στιγμή να βγει να δώσει ένα πόρισμα. Αυτό το πόρισμα πολύ γρήγορα έγινε στο όλοι φταίμε. Και ξέρετε και εσείς πολύ καλά και ξέρει και ο κόσμος που μας παρακολουθεί ότι όταν φταίνε όλοι δεν φταίει κανένας. Έτσι συμβαίνει. Δεν υπάρχει προφανώς καμία εμπιστοσύνη αυτή τη στιγμή στη σημερινή κυβέρνηση για το τι θα κάνει. Και επιτρέψτε μου να θυμίσω μία εικόνα που δείχνει λίγο πώς αντιμετωπίζει και τις κινητοποιήσεις των νέων ανθρώπων αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση. Το πρώτο βράδυ της τραγωδίας υπήρξε μια συγκέντρωση αυθόρμητη νέων παιδιών στο σιδηροδρομικό σταθμό στη Θεσσαλονίκη, φοιτητών, παιδιών που είχαν φίλους τους μέσα στο τρένο, παιδιών που κλαίγανε στο σταθμό, αγκαλιαζόντουσαν και αφήνανε λουλούδια στο σταθμό του ΟΣΕ. Και την ίδια στιγμή μέσα στο σιδηροδρομικό σταθμό του ΟΣΕ υπήρχε μια δημιουργία των ΜΑΤ έτοιμη να επέμβει. Αυτή δεν είναι μια εικόνα μιας χώρας η οποία πενθεί. Δεν είναι εικόνα μιας χώρας η οποία καταλαβαίνει τον πόνο και τη συντριβή των ανθρώπων. Είναι εικόνα μιας κυβέρνησης και μιας χώρας η οποία μισεί τη νεότητα, η οποία θέλει να τιμωρήσει τους νέους ανθρώπους και το ότι διεκδικούν μια καλύτερη ζωή. Θέλω να είμαι αισιόδοξος ότι κανένας και κυριολεκτικά κανένας δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να μπει εμπόδιο στη βούληση της ελληνικής κοινωνίας, της συντριπτικής πλειοψηφίας της ελληνικής κοινωνίας, ότι πρέπει να δοθούν απαντήσεις. Ποιες είναι οι πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ για να δοθούν αυτές οι απαντήσεις? Ήδη έχω αναφέρει ότι ο Αλέξης Τσίπρας και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσαν σχετική ερώτηση στη Βουλή για αυτή την τρύπα των 600 εκατομμύρων, τι γίνεται με τις συμβάσεις, τις τρένωσε με την Ελένη κτλ. Για πείτε μας, ποιες είναι οι πρωτοβουλίες που παίρνετε? Το συγκεκριμένο είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Ξέρετε, όταν η Hellenic Train είχε αυτή τη στιγμή την υποχρέωση για να κάνει συγκεκριμένες επενδύσεις για την αναβάθμιση του σιδηροδρόμου. Και το δημόσιο ταυτόχρονα είχε την υποχρέωση να ολοκληρώσει τα συστήματα τηλεδιοίκησης. Στην αναθεώρηση αυτή τη σύμβαση, την οποία ψήφισε η κυβέρνηση και την ευθύνη της οποίας σύμβασης είχε ο κύριος Καραμαλής, εξαφανίστηκαν περίπου 600 εκατομμύρια από τις υποχρεώσεις της Hellenic Train και επίσης εξαφανίστηκε και το άρθρο 20.4, το οποίο αρχικά περιελάμβανε την υποχρέωση της εταιρείας να προχωρήσει, την υποχρέωση του κράτους, συγχωρέστε με, να προχωρήσει στην ολοκλήρωση των απαραίτητων έργων. Τι θα κάνουμε εμείς από τη μεριά μας? Πρώτα απ' όλα, κάναμε αυτό το οποίο δεν είχε κάνει όλο αυτό το διάστημα η κυβέρνηση. Ακούσαμε τους εργαζόμενους. Υπήρξε αυτές τις μέρες μια κεντρική συνάντηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του Αλέξη Τσίπρα, με τους μηχανοδηγούς και τα σωματεία της Hellenic Train. Και θα συνεχίσουμε να συζητάμε πρώτα απ' όλα με τους εργαζόμενους και με την επιστημονική κοινότητα, τους συγκοινωνιολόγους, τους επιστήμονες, για το τι χρειάζεται να γίνει, έτσι ώστε πρώτα απ' όλα να ξεκινήσει να ξαναλειτουργεί το τρένο με ασφάλεια. Το τονίζω αυτό γιατί, κύριε Καρπίδη, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι το τρένο είναι ένα λαϊκό μέσο μεταφοράς. Έτσι, έτσι, έτσι. Αφορά χιλιάδες ανθρώπους και όχι μόνο νέους ανθρώπους. Και αφορά χιλιάδες ανθρώπους που το χρειάζονται το τρένο αυτή τη στιγμή και δεν έχουν όλη τη δυνατότητα να μετακινούνται με αεροπλάνα σε αυτή τη χώρα ή δεν έχουν όλη τη δυνατότητα να έχουν ένα αυτοκίνητο και να πληρώνουν βενζίνες. Άρα για μας είναι πολύ κρίσιμο να ξαναλειτουργήσει το τρένο με όρους ασφάλειας. Αυτό το οποίο θα κάνουμε εμείς και κοινοβουλευτικά, θα πιέσουμε και στις επιτροπές στη Βουλή που θα συνεδριάσουν τις επόμενες μέρες και για να έρθει ο κύριος Καραμαλής και για να έρθει και η υπόλοιπη ηγεσία
του Υπουργείου Μεταφορών, η οποία συνεχίζει να κρύβεται αυτή τη στιγμή, επιτρέψτε να πω ότι το γεγονός ότι η κυβέρνηση έβαλε ως νέο διοικητή στον ΟΣΕ έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν τεχνικός σύμβουλος για τα ζητήματα ασφαλείας το προηγούμενο διάστημα, μόνο ως προσβολή προς τη μνήμη των ανθρώπων που τόσο άδικα χάσαμε, μπορούμε να το δούμε. Άνθρωπος δηλαδή ο οποίος ευθύνεται. Είναι μέρος του προβλήματος. Ακριβώς. Δηλαδή, ποιος θα λύσει τελικά το πρόβλημα, αυτοί που το διαχειριστήκανε και το δημιούργησαν. Άρα, θα συνεχίσουμε και στο κοινοβουλευτικό. Επιτρέψουμε όμως να πω ότι πάρα πολύ κρίσιμο είναι ποιο θα είναι, πώς θα εξελιχθεί συνολικά αυτή η κατάσταση. Δηλαδή, αν η κοινωνία θα επιλέξει την επόμενη μέρα να υπάρχει μια συνολική αλλαγή η οποία θα βοηθήσει και το σύνολο των στοιχείων να συγκροτηθούν, να μαζευτούν και να προχωρήσουν όλα όπως πρέπει να προχωρήσουν. Για να βάλω λίγο στην κουβέντα τους συναδέλφους από τους τηλεοπτικούς συνεργαζόμενους σταθμούς, να ξεκινήσω με τον Νίκο το Σπιτσέρη από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Έλα, Νίκο. Κύριε Λιούπλε, η επιχείρηση διάχυση των ευθυνών σε καμία περίπτωση δεν βοηθάει στη διαλεύθυνση της υπόθεσης. Δεν το λέω εγώ. Το είπε ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, ο Στέλιος Πέτσας, συμφωνώντας όπως ο ίδιος τόνισε με τον Αλέξη Τσίπρα. Και πράγματι η κυβέρνηση πριν συμβεί ό,τι συνέβη ουσιαστικά είχε εξαντλήσει την τετραετία. Παρ' όλα αυτά, το 2017 επί των δικών σας ημερών έγινε η τριχοτόμηση του ΟΣΕ. Δεν θα μπορούσε κάποιος να πει ότι μήπως τότε ξεκίνησε το κακό, ότι ήταν θέμα χρόνου αυτή η τριχοτόμηση να οδηγήσει σε ένα μπάχαλο τελικά. Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση και θέλω να πω το εξής. Ότι είμαστε σε μια περίοδο στην οποία θα κριθούμε όλοι πάρα πολύ αυστηρά από τους πολίτες. Και όταν λέω όλοι, εννοώ το σύνολο του πολιτικού συστήματος, οι άνθρωποι στη δικαιοσύνη που με ευκολία βγάζανε παράνομες και καταχρηστικές απεργίες, αλλά και άνθρωποι, συνάδελφοι στην ενημέρωση, οι οποίοι σε αντίθεση με εσάς δεν είχαν αναφερθεί σε αυτά τα οποία φωνάζουν τόσο καιρό οι μηχανοδηγοί. Αυτό το οποίο πάλεψε και κατάφερε να κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ στην ιστορία που προχώρησε με την ιδιωτικοποίηση της ΤΡΕΝΟΣΕ ήταν ότι τα δίκτυα, οι υποδομές, η βαριά βάση του ΟΣΕ να μείνει στην κρατική ευθύνη. Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι αυτό δεν ήταν αυτονόητο. Η αρχική συζήτηση ήταν να δοθούν και τα δίκτυα και οι υποδομές σε ιδιώτες. Το λέω αυτό για να είναι καθαρό ότι στους ανθρώπους που μας παρακολουθούν ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το τι συμβαίνει με τη φωτοσήμανση, τη τηλεδιοίκηση, τα δίκτυα, τις γραμμές, τους σταθμούς και τους σταθμάρχες είναι αποκλειστικά ευθύνη του κράτους. Έτσι. Είναι αποκλειστικά ευθύνη του Υπουργείου. Άρα, μπορούμε να συζητήσουμε για πάρα πολλά πράγματα στο πεδίο της ιδιωτικοποίησης. Θα ήταν λάθος όμως αυτή η συζήτηση να λειτουργήσει, αν θέλετε, από προσανατολικά ως τις πολύ συγκεκριμένες ευθύνες που είχε το κράτος. Και λέω κάτι πολύ απλό. Μπορεί να μην είχε ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη σύμβαση, την οποία εμείς παραδώσαμε 68%, πήραμε μια σύμβαση προβληματική, με μη εγκεκριμένες μελέτες, με δικαστικές διαμάχες. Κατανοώ ότι αυτό σε πολλούς συμπολίτες μας δεν σημαίνει κάτι. Ακριβώς όμως επειδή δεν είχε ολοκληρωθεί αυτή η σύμβαση, είχαμε φροντίσει πάντα σε κάθε βάρδια να μην υπάρχει ποτέ ένα σταθμάρχης. Ειδικά στη Λάρισα να υπάρχει και τηλεδιοίκηση, η οποία λειτουργούσε μέχρι το 19. Είχαμε φροντίσει να υπάρχει το δευτεροβάθμιο κέντρο ελέγχου στην Καρόλου και είχαμε ολοκληρώσει και τη διαδικασία με το GSMR. Και ξαναλέω ότι αν κάτι από αυτά λειτουργούσε σήμερα, θα είχαμε αποφύγει το δυστύχημα. Και μία τελευταία φράση. Το 18 ολοκληρώθηκε η διπλή γραμμή. Στο Αθήνα-Θεσσαλονίκη δεν υπήρχε παντού διπλή γραμμή. Σκεφτείτε πόσο πιο τραγικό κάνει το γεγονός ότι αυτή η σύγκρουση, γιατί δεν μιλάμε για έναν εκτροχιασμό, μιλάμε για σύγκρουση τρένων, συνέβη σε ένα κομμάτι του δικτύου στο οποίο υπήρχε διπλή γραμμή και τόσα χρόνια δεν είχαμε ζήσει σύγκρουση τρένων, ενώ ήταν σε πολλά σημεία μονή γραμμή στο Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Πάω στη Δήμητρα τη Μακρή, Κεντρική Μακεδονία. Έλα, Δήμητρα. Μέχρι πού πρέπει να φτάσει αυτή η έρευνα που κάνει αυτή τη στιγμή η δικαιοσύνη προκειμένου να αποδοθούν οι ευθύνες σε ένα δυστύχημα το οποίο απέδειξε τις παθογένειες της Ελλάδας. Και δεν νομίζω ότι αφορά μόνο το σιδηρόδρομο. Νομίζω ότι όλοι μας με κάποιο τρόπο κάνουμε αναγωγή σε διάφορα άλλα σημεία λειτουργίας του ελληνικού κράτους. Να ξεκινήσω από κάτι το οποίο θα είναι γνωστό στους περισσότερους, ίσως οι νεότεροι να μην το θυμούνται. Όταν αναγκαστήκαμε να προχωρήσουμε την ιστορία με την ΤΡΕΝΟΣΕ,
Η πίεση από τη μεριά των θεσμών ήταν ότι τα 8 δις τα οποία είχε πάρει το προηγούμενο διάστημα ΟΣΕ θα θεωρούνταν όλα αυτά κρατικές ενισχύσεις και θα έπρεπε η ελληνική κοινωνία να επιστρέψει 8 δις. Στον ΟΣΕ υπάρχουν πάρα πολλές μαύρες σελίδες κακοδιαχείρισης. Και αυτό δεν μπορεί να το κρύψει κανένας. Το πόσα λεφτά έχουν δαπανηθεί για υποδομές και για συστήματα τα οποία ποτέ δεν μπήκαν. Δηλαδή, ακόμα και το GSMR το οποίο εμείς βάλαμε το 19, ολοκληρώσαμε την εκπαίδευση και κάναμε και τα δοκιμαστικά, ήταν ένα σύστημα το οποίο θα πρέπει να έχει μπει από το 2006. Επιτρέψτε μου όμως να πω πάρα πολύ συγκεκριμένα ότι αν ανοίξουμε όλη αυτή τη συζήτηση αυτή τη στιγμή, στην πραγματικότητα απλά θα αποφύγουμε να δώσουμε τις συγκεκριμένες ευθύνες για το συγκεκριμένο δυστύχημα. Και στο συγκεκριμένο δυστύχημα υπάρχουν κάποια πάρα πολύ απλά ερωτήματα. Πώς βρέθηκε σε μια τόσο κρίσιμη θέση ένας άνθρωπος χωρίς την κατάλληλη εκπαίδευση και εμπειρία? Γιατί δεν λειτουργούσε η τηλεδίκηση στο σταθμό Λαρίσης? Γιατί είχε καταρριφθεί και δεν λειτουργούσε το δευτεροβάθμιο κέντρο ελέγχου το οποίο υπήρχε στην Καρόλη μέχρι το 20? Και γιατί δεν λειτουργούσε το GSMR? Όλα αυτά είναι πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα που αφορούν το συγκεκριμένο δυστύχημα. Δεν αναιρούν καθόλου την πολύ σωστή παρατήρηση που κάνατε και το ερώτημά σας. Αλλά ξαναλέω ότι αν δεν αντιμετωπίσουμε το συγκεκριμένο, τότε περισσότερο κινδυνεύουμε να δώσουμε γενικές απαντήσεις που στο τέλος δεν θα μας επιτρέψουν και να λύσουμε αυτές τις παθογένειες τις οποίες ορθώς αναφέρατε. Είναι η άλλη όψη του νομίσματος, της διάχυσης της ευθύνης και ότι όλοι φταίνε και δεν θα βρούμε τους πραγματικούς ενόχους. Πάω στον Γιώργο τον Χονδρόπουλο. Έλα, Γιώργο. Κύριε Λιόπουλο, εγώ ήθελα να σας πάλι στο θέμα της απόδοσης ευθυνών. Είδαμε όλοι και ακούσαμε τους λόγους της παραίτησης του πρώην πλέον Υπουργού Μεταφορών, του κ. Καραμανλή. Τι γίνεται όμως με τον Υφυπουργό Μεταφορών, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου? Αυτούς τους ανθρώπους θα τους ακούσουμε κάποια στιγμή να μιλάνε και να δούμε αν και αυτοί έχουν κάποια ευθύνη για όλο αυτό που συνέβη? Έχετε απόλυτο δίκιο. Πρώτα απ' όλα, απλά να προσθέσω στη σωστή παρατήρηση ότι μέχρι στιγμή ούτε τον κ. Καραμανλή έχουμε ακούσει να μιλάει. Και μάλιστα με βάση την συνέντευξη Παύλα Διαρροή που είδαμε στον τύπο στο Σαββατοκύριακο που αποδίδεται στον ίδιο τον κύριο Καραμαλή, δεν φαίνεται να μιλάμε για μια αντικειμενική ανάληψη ευθύνης και κάποια συγγνώμη. Δηλαδή η φράση η οποία αποδίδεται στον κύριο Καραμαλή και την οποία δεν διέψευσε είναι ότι δεν θα αναλάβω εγώ τις εγκληματικές ευθύνες των προηγούμενων. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν 4 χρόνια σε αυτή τη θέση, πάρα πολύ σημαντικό, μην το ξεχνάμε αυτό. 4 χρόνια και όχι απλά δεν ολοκλήρωσε ένα κρίσιμο έργο, αλλά επί της θητείας του καταργήθηκαν κρίσιμες δικλείδες ασφαλείας που υπήρχαν το προηγούμενο διάστημα και οι οποίες, ξαναλέω, θα μπορούσαν να είχαν βοηθήσει στο να αποφευχθεί το συγκεκριμένο δυστύχημα. Και πριν μια εβδομάδα μας διαβεβαίωνε στη Βουλή ότι είναι λαϊκισμός και κάνει κακό στο κάποιοι να αφισβητούν την ασφάλεια. Μας διαβεβαίωνε για την ασφάλεια. Ακριβώς. Μας μάλωνε δηλαδή. Και το έκανε και με ένα ύφος, επιτρέψτε να πω, βαθιά λαζονικό. Δηλαδή, όποιος δει το βίντεο και τη συγκεκριμένη απάντηση, βλέπει το ύφος ενός πολιτικού προσωπικού το οποίο νιώθει ότι κανένας δεν μπορεί να το αγγίξει, κανένας δεν μπορεί να του κάνει κριτική. Βλέπει μια βαθιά αλαζονία στον τρόπο που απαντούσε ο κ. Καραμαλής. Εμείς θα επιμείνουμε ότι πρέπει και οι δύο υφυπουργοί και ο Γενικός Γραμματέας να έρθουν και αυτοί στη Βουλή και να τοποθετηθούν. Κανένας δεν μπορεί να κρυφτεί και όλοι θα πρέπει να μιλήσουν συγκεκριμένα και με στοιχεία. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ξαναλέω, επειδή αντιλαμβάνομαι βαθιά ότι είμαστε σε μια πολύ δύσκολη στιγμή και κατανοώ πλήρως ότι υπάρχουν πολίτες οι οποίοι θα κρίνουν πολύ αυστηρά και εμάς τους ίδιους. Ακριβώς για αυτό το λόγο μιλάμε συγκεκριμένα και με στοιχεία για το τι συνέβη το 2015-2019 και επιτρέψτε να πω ότι έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην κρίση των πολιτών. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μιλήσει με στοιχεία για το 2015-2019. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη και οι υπουργοί της και οι υφυπουργοί της δεν μπορούν να συνεχίσουν να κρύβονται. Πρέπει και αυτοί να δώσουν απαντήσεις. Να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Ηλιόπουλο για την παρουσία του. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά, κύριε Ηλιόπουλο. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.